Ματάρα απόψε πάλι. Καλησπέρα. Δεν επιθυμώ δεύτερο παιδί. Αγαπητή Θέκλα, είμαι 40 χρονών και έχω ένα παιδί 5 χρονών. Όταν το παιδί ήταν κοντά στα 2,5, είπα στο σύζυγο να ξεκινούσαμε προσπάθειες για δεύτερο για να είναι κοντά ηλικιακά, αλλά και γιατί δεν επιθυμούσα να ξαναγίνω μητέρα σε μεγαλύτερη ηλικία και συγκεκριμένα όπως το ανέφερα στα 40 μου χρόνια, που είσαι τώρα στα 40, ε. Ο ίδιο το ανέβαλε λέγοντα μου ότι θα γίνει εντό του τότε χρόνου, αλλά μετά αναβλήθηκε για τα επόμενα τρία χρόνια. Μια από τι αιτίε για τον ίδιο τη αναβολής ήταν το ότι περίμενε να στεριώσει μια επιχείρηση που άνοιξε. Και σημειώστε ότι αυτή την επιχείρηση την ξεκίνησε πολύ πιο μετά από τότε που εγώ του είπα για δεύτερο παιδί. Εγώ έπαψα να το ζητάω στην πορεία γιατί ένιωθω ότι γίνομαι φορτική. Τώρα μου ζητά ο ίδιος ένα δεύτερο παιδί, όμως εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου και με το παιδί μου που έχουμε μια πολύ ωραία σχέση. Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Επίσης νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις ενός νεογέννητου. Δεν αντέχω το ξενύχτη και να παραμελήσω ξανά τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι δεν θα είμαι καλά με εμένα και κατά συνέπεια με το παιδί μου. Θέλω να σημειώσω ότι δεν έχω καμία βοήθεια με τι δουλειέ και όλο το βάρο του σπιτιού είναι σε μένα και ό,τι μπορεί κάνει και ο σύζυγο. Ακόμη και όταν το πρόσεχα για λίγο καιρό οι γονεί μου το παιδί μέχρι να πάει σχολείο, ο σύζυγο έκανε ιδιοτροπίε για σήμαντα πράγματα, κάτι που μου προκαλούσε άγχο και στενοχώρια. Ακόμα και αυτό ο λόγο με κάνει να μην θέλω να μπω ξανά σε αυτή την κατάσταση. Θέλω ηρεμία. Επίση δεν μου πρότεινε να βγούμε ποτέ έξω μόνοι από τότε που γεννήθηκε το παιδί, γιατί θέλει να είναι συνέχεια μαζί μας όπου πάμε. Εγώ όμως το έχω πολύ ανάγκη να θυμηθώ λίγο τη σχέση μας όπως ήταν και πριν το παιδί. Πιστεύω ότι είναι υγιές για ένα ζευγάρι να έχει αυτά τα μικρά διαλύματα. Τώρα, όταν του είπα ότι δεν επιθυμώ άλλο παιδί, στην αρχή θύμωσε, τώρα δείχνει στενοχωρημένος και επίσης είναι απόμακρος μαζί μου και σεξουαλικά. Εγώ νιώθω πολύ άγχο για αυτή την κατάσταση, αλλά σκέφτομαι ακόμα να πάρω κρυφάν τη σύλληψη για να σώσω τη σεξουαλική μα ζωή. Αλλά μετά ξανασκέφτομαι ότι δεν θέλω να του κρύψω κάτι τέτοιο. Να του πω ένα τέτοιο ψέμα δηλαδή. Μπήκα στη διαδικασία επίση να σκέφτομαι μήπω είμαι εγωίστρια και ότι δεν σκέφτομαι το παιδί μα που όπω λέει ο ίδιο είναι κρίμα να μείνει μόνο του. Να σημειώσω, να σημειώσω ότι κανένα από του γονεί μα δεν μα πιέζει για δεύτερο παιδί. Θα ήθελα, σα παρακαλώ, την άποψή σα. Εξαιρετική η επιστολή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μου την έστειλε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα το οποίο είναι πολύ, 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 πολύ κέριο ζήτημα. Αρκετά ζευγάρια αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Ε, από, απόφαση για δεύτερο παιδί, απόφαση για τρίτο παιδί και συμφωνία και των δύο γονέων. Λοιπόν. Καταρχά, θέλω να σημειώσω ότι όπω μα έχει ξεκαθαρίσει, μα έχει περιγράψει πολύ ευκρινώ τι περισσότερε ευθύνε και ταλαιπωρίε για την α, ανατροφή του πρώτου παιδιού μέχρι τώρα, τι έχει υποστήσει, εσύ τι έχει Επίση, το να κάνετε ένα δεύτερο παιδί σημαίνει την εγκυμοσύνη την οποία θα την έχει εσύ στο δικό σου σώμα, το θυλασμό και τη λοχεία τα οποία θα τα βιώσει πάλι εσύ και τη φροντίδα του παιδιού την οποία θα τη βιώσεις πάλι εσύ. Και από τη στιγμή που εσύ πριν δυόμιση χρόνια πόσα ήταν, άνοιξε το στόμα σου και του είπες αν θα κάνουμε δεύτερο παιδί να το κάνουμε τώρα και αυτό σου είπε όχι, όχι, θα κάνουμε μετά και μετά και μετά και του είπε δεν θέλω να κάνω δεύτερο παιδί στα 40, έχεις κάθε δικαίωμα να μείνει στην αποψή σου να μην κάνεις δεύτερο παιδί. Δεν είσαι υποχρεωμένη να κάνεις δεύτερο παιδί. Δεν σε κάνει κακή μητέρα και εγωίστρια το να κάνει δεύτερο παιδί. Αντιθέτω, το να σε πιέζει αυτό για να κάνετε δεύτερο παιδί, σε αυτή τη φάση, τον κάνει τον ίδιο εγωιστή. Εκείνο είναι ο εγωιστή. Όχι εσύ. Πρώτα απ' όλα, η επιχείρησή του να ανοίξει την επιχείρηση του, να στήσει την επιχείρηση του και μετά να κάνετε παιδί. Του λε εσύ, εγώ μετά τα 40, δεν θέλω να κάνω παιδί και σε καταλαβαίνω, γιατί ακούτε τώρα το σκυλάκι μου εδώ πέρα που. Που μου γκρίζει. Mm -hmm. Εγώ έχω αποκτήσει τα 46 σκυλάκι, το οποίο φα... Φα... βασικά θέλει το 1 τρίτο τη ευθύνη που θέλει ένα νεογέννητο, και πάλι νιώθω συνέχεια κουρασμένη και εξαντλημένη. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνει ένα παιδί, και όπω είναι η δομή τη δικιά σα οικογένεια, λέκη μου φρόνημα. Όπω είναι η δομή τη δικιά σα οικογένεια, που είναι μια συνηθισμένη δομή σε πολλέ οικογένειε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, εσύ επομίζει όλη την ευθύνη. Λοιπόν, εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι ο άνδρας σου είναι εξαιρετικά... Ακούτε, σκέψου να έχεις βρέφος τώρα. Το σκυλάκι απλώς κάνει θόρυβο. Το βρέφος θα έκλαιγε και θα έπρεπε να το πάρεις αγκαλιά και θα έπρεπε το ένα και θα έπρεπε το άλλο. Λοιπόν, ο άνδρας σου φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πάρα πολύ εγωιστικά το ζήτημα τη τεκνοποίηση, πολύ εγωκεντρικά, δεν δείχνει ενσυναίσθηση προ εσένα και επίση με ανησυχεί το γεγονό ότι από τον καιρό που αποκτήσατε παιδί έχει ξεχάσει εντελώ την προσωπική σα ζωή. Να του πει του άνδρα σου ότι τα ζευγάρια που κάνουν και δύο και τρία παιδιά, ενώ έχω ένα ζευγάρι τέτοιο στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, τα κάνουν τα παιδιά του φροντίζοντα και να έχουν προσωπικό χρόνο για τον εαυτό τους. Για μένα το να κάνεις περισσότερο από ένα παιδιά, να κάνεις δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έχει να κάνει με το ότι έχεις περισσότερο χρόνο, περισσότερη ενέργεια, περισσότερα χρήματα, περισσότερες δυνάμεις. Να αφιερώσεις πάνω στα παιδιά και παράλληλα να μην παραμελήσεις την συζυγική σου σχέση, τη σχέση μεταξύ των δύο συντρόφων. Τα παιδιά να πεις στον άντρα σου μεγαλώνουν κάποια στιγμή και φεύγουν από το σπίτι, άπα να φεύγουν κάποια στιγμή από το σπίτι όταν εγλικωθούν τουλάχιστον ψυχολογικά αν όχι νομικά και μένει το ζευγάρι και αν εσείς οι δυο δεν έχετε μια υγιή σχέση και μια ζωντανή σχέση πως θα μπορέσετε να επιβιώσετε και να του πεις ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι μόνο η τεκνοποίηση δεν ζούμε στο 1800 ζούμε στο 2021 που υποτίθεται ότι ο σκοπός του γάμου είναι η δημιουργία μιας όμορφης στέρεα ικανοποιητική ερωτική σχέση που μπορεί να φέρει και παιδιά. Μπορεί και να μην φέρει και παιδιά, μπορεί να φέρει και παιδιά. Ο άντρα σου νομίζω το βλέπει όλο με ένα πρίσμα παλιακό. Ότι η γυναίκα είναι για να κάνει παιδιά, ότι ο άντρα αποφασίζει πότε το ζευγάρι θα κάνει παιδιά. Δεν έδειξε καθόλου ενσυναίσθηση με βάση όσα μα γράφει, δεν τον έχουμε τώρα το να μα πει τη δικιά του πλευρά, στι δικέ σου τι ανάγκε και επιθυμίε από τη στιγμή που εσύ του είπε, θα ήθελα να κάνω όταν είναι το παιδί 2,5 χρόνια να κάνω το δεύτερο παιδί για να μην έχουν μεγάλη διαφορά και για να είμαι και εγώ μεγάλη όταν θα κάνω το δεύτερο παιδί, δικαιούσε τώρα να μην κάνει δεύτερο παιδί. Επίση, έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο στο κανάλι μα με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσία. Δεν κάνω λάθο, ήταν εκπομπή που κάναμε στο Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά. Που μιλάει για τα μοναχοπέδια. Οι μελέτε, οι καινούργιε τη ψυχολογία δείχνουν ότι τα μοναχοπέδια έχουν πολύ καλύτερη, πολύ πιο ευνοϊκέ συνθήκε για να μεγαλώσουν καλύτερα ψυχικά και συναισθηματικά παρά τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειε με περισσότερα παιδιά. Γιατί με ένα παιδί έχει περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί ουσιαστικά με το παιδί και να μην το αδικήσει, ενώ με περισσότερα παιδιά είναι πιο εύκολο να αδικηθούν τα παιδιά. Χωρί να σημαίνει ότι είμαστε εναντίον το να κάνει κάποιο δύο και τρία και τέσσερα και πέντε παιδιά. Εγώ προσωπικά έχω κάνει δύο. Και δεν έχω μετανιώσει που έχω κάνει δύο. Και τώρα που το σκέφτομαι, εγώ πίεσα για δεύτερο παιδί. Όταν ήταν ο γιο μου 18 μηνών, πίεσα για να κάνουμε την Κυριακή. Ο πατέρα τη αρχικά έλεγε Όχι, τον έπεισα στο τέλο, αλλά εγώ επομίστηκα την ευθύνη. Και τη εγκυμοσύνη, και τη διγέννα, και του μεγάλωματο του παιδιού και στην πορεία. Και αυτό που σκέφτεσαι εσύ να πάρει αντισύλληψη κρυφά, δεν είναι καλή ιδέα. Καλύτερα να πα να του πει στα ίσια, Αγάπη μου, άγγελε μου ξέρω πως τον αποκαλείς, μωρό μου, άντρα μου, το όνομά του, σου είχα πει πριν δυόμιση χρόνια, δεν μπορούσε, δεν ήθελε, τώρα δεν μπορώ και δεν θέλω εγώ και σου το είχα ξεκαθαρίσει. Και το παιδί μα δεν είναι απαραίτητο ότι όταν είναι μοναχοπέδι δεν θα έχει μια καλή παιδική και εφηβική ηλικία. Αντιθέτω, μπορεί να είναι καλύτερε οι συνθήκε για το παιδί μα παρά να φέρουμε και ένα δεύτερο και ένα τρίτο παιδί στον κόσμο, στον κόσμο να εξαντληθούμε περισσότερο, όχι μόνο οικονομικά, κυρίω ψυχικά και συναισθηματικά, και να μην μπορούμε να προσφέρουμε σε κανένα από τα παιδιά μας αυτό που δικαιούνται. Και επίσης πες τον άνδρα σου ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να φροντίσετε τη συζυγική και ερωτική σας σχέση και τι είναι αυτά που σου κάνει που έχει απομακρυνθεί σεξουαλικά. Σε τιμωρεί. Σε τιμωρεί γιατί δεν θες να κάνεις παιδί. Έχω γράψει ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Να μείνω ή να φύγω». Μπορείς να το αγοράσεις από το βιβλιοπολείο, από τις εκδοσίες Δεν έχω εδώ έχει πάρει η κόρη μου τα βιβλία στο δωμάτιο τη, δεν έχω το βιβλίο να σου δείξω. Διαβάστε το μαζί και πε του, αυτό το βιβλίο δίνει συμβουλέ ή προβληματίζει για το ποιοι γάμοι μπορούν να κρατήσουν και ποιοι γάμοι δεν μπορούν να κρατήσουν. Α το διαβάσουμε μαζί να δούμε αν ο γάμο μα έχει θέμα. Γιατί κάποια πράγματα δεν μ' αρέσουν μέσα στο γάμο σα καθόλου. Δεν μ' αρέσουν. Μπορεί να μην είναι και σοβαρά προβλήματα, μπορεί να απλώ οι του συζύγου. Που αν ταρακουνηθεί, ας συγκλονιστεί, μπορεί και να συνεργαστεί για να βοηθήσει να γίνει η σχέση σας πολύ πιο ισότιμη και ευχάριστη και για τους δύο. Ε, μέσα στο βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω» υπάρχει και κεφάλαιο που μιλάει ένα να κρατήσει, ε, για το αν οι ανισότητες ανάμεσα στο ζευγάρι ε, ε, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ένα γάμο κλπ. Ε, δεν σου λέω να χωρίσει τον άνδρα σου, σου λέω να τον ταρακουνήσει και να του δώσεις να καταλάβει ότι η συμπεριφορά του είναι ψυχικά κακοποιητική προς εσένα, είναι πιεστική προς εσένα, δεν είναι σεβαστική, και να καταλάβει την ανάγκη που έχετε ως ζευγάρι, όχι την επιθυμία, την ανάγκη που έχετε ως ζευγάρι να έχετε και προσωπική ερωτική ζωή και όχι μόνο οικογενειακή ζωή μαζί με το παιδί. Είστε κι εσείς άνθρωποι, είστε νεότατοι στα 40, δικαιούστε, θα σας κάνει πάρα πολύ καλό να έχετε και τις εξόδους σας στις βραδινές, να πάτε και κανένα Σαββατοκύριακο κάπου χωρίς το παιδί, να μείνει το παιδί στους παππούδες ή σε κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο που θα το προσέχει για να δείτε και τη δικιά σας τη σχέση. Και να του πεις ότι αυτά τα ζευγάρια που βλέπει που είναι χαρούμενα και έχουν και παιδιά χαρούμενα, άμα ψάξει το πρόγραμμά τους θα δει ότι οι γονείς έχουν date night, έχουν βραδιά στην οποία βγαίνει ραντεβού το ζευγάρι, ότι έχουν χωριστέ διακοπέ από τα παιδιά. Ένα ζευγάρι που έχω τώρα στο μυαλό μου, πολύ καλό ζευγάρι που έχουν τρία παιδιά, έχουν πάνε διακοπέ, ξέρω εγώ, τρει-τέσσερι μέρε μαζί με τα παιδιά και μετά πάνε άλλε τρει-τέσσερι μέρε μόνοι του. Το βασικό συστατικό ενό γάμου είναι η σχέση του ζευγαριού μεταξύ του και όχι η απόκτηση παιδιών. Εάν η σχέση του ζευγαριού μεταξύ του δεν είναι υγιή, δεν είναι στενή, δεν είναι συνδεδεμένη ουσιαστικά, όσα παιδιά και να κάνουν, δεν θα δώσουν χαρά στα παιδιά του. Μέσα σε πόνο θα τα μεγαλώσουν. Και για το γιο σου, κόρη σου, δεν ξέρω τι αν είναι η κόρη που έχει, για το παιδάκι σου που έχει, αυτό που θα το βοηθήσει πολύ για να μεγαλώσει χαρούμενο και ευτυχισμένο είναι να έχουν υγιή και στενή σχέση οι γονεί του παρά το να αποκτήσει άλλο αδερφάκι. Κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Θα χαρώ να διαβάσω και τι απόψει σα στα σχόλια με σεβασμό προ τη φίλη και προ τη συθήκη. Ξαναλέω ότι δεν έχουμε ακούσει την πλευρά του άνδρα τη, αλλά με βάση όσα μα γράφει αυτή, εγώ αυτά έχω να πω. Φιλιά.